Ο Πρωθυπουργός έδωσε τη δική του επιστολή στη δική σας. Απαντήσεις πήρατε στα ερωτήματα που βάλατε? Απαντήσεις στα ερωτήματα, όχι. Μίλησε γενικά ότι και υπεραμείνθηκε το γεγονός ότι είναι εναντίον του ναζισμού, ότι αυτό το επανέλαβε προεκλογικά το 12. Mm-hmm. Και αυτά τα γενικά δηλαδή. Νομίζω ότι δεν απάντησε στα συγκεκριμένα, δηλαδή αυτό που θέλω εγώ. Είπε ότι στο διατάφτα μάχεται, που βάλετε δηλαδή. Στο διατάφτα που βάζετε. Κοιτάξτε, είπε ότι μάχεται την Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή. Ναι, εγώ έχω θέλω την επιστολή. Να την μάχεται και έξω από τη Βουλή. Δηλαδή στους δρόμους. Να τα όργανα της τάξης να είναι δημοκρατικά και να κάνουν τη δουλειά τους. Καταλαβαίνετε τι θέλω? Καταλαβαίνω τι θέλετε. Ως προς τους θεσμούς που βάλατε ένα ζήτημα τώρα, και εκεί θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρό το νομοθετικό πλαίσιο, δεδομένου ότι πολλές φορές έχουμε την παρότρινση από την πλευρά της Χρυσής Αυγής να κινούνται ομάδες της εναντίον μεταναστών, να κινούνται εναντίον ανθρώπων μέσα εδώ, κάτι που όπως λέτε σας ανησυχεί, προσβάλλει την εικόνα της χώρας. Σε αυτό τι θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είχε κάνει ο Πρωθυπουργός έως τώρα, γιατί είναι ένα χρόνο Πρωθυπουργός? Ναι, έπρεπε να είχε αρχίσει από πολύ καιρό να μπαίνει το θέμα του ρατσισμού στην Ελλάδα σε νομοθετικό πλαίσιο. Mm-hmm. Πιστεύω. Δηλαδή ότι αρχίσαμε πολύ και αφήστε ότι τώρα έχει διεθνοποιηθεί το θέμα, όπως προειδοποίησα άλλωστε ότι θα διεθνοποιηθεί, και πιέζουν τώρα από όλες τις πλευρές, από την Αμερική, από τις εβραϊκές οργανώσεις, από το Ισραήλ, από παντού. Δηλαδή πλέον δεν είναι ούτε καν δικό μας ζήτημα. Απλώς να περάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο και μάλιστα δεν είναι αποτελεσματικό. Πρέπει να περάσει ένα νομοσχέδιο που να είναι τελείως αποτελεσματικό και άρτιο. Σας προσβάλλει αυτή η εικόνα της χώρας αυτή τη στιγμή, κύριε Βαλαωρίτη? Δηλαδή όταν έχετε την άμεση εικόνα αλλά και όλες αυτές τις αρνητικές αναφορές για το πώς είναι η Αθήνα, πώς είναι η Ελλάδα. Μα φυσικά, όχι μόνο με προσβάλλει, αλλά με κάνει να αισθάνομαι πολύ άσχημα. Δηλαδή από τη στιγμή που μας έκανε η Γερμανία μία πολιτιστική επίθεση άνευ προηγουμένου, δηλαδή μόνο οι Ναζί είχαν κάνει τέτοιες επιθέσεις παλαιότερα εναντίον ορισμένων ομάδων, και μας έγινε μία επίθεση η οποία δεν δικαιολογείται καθόλου από τα πράγματα. Δηλαδή ούτε από τα οικονομικά προβλήματα, ούτε από τίποτα. Δηλαδή προήλθε ξαφνικά και από εκεί που ήταν σαν μια προετοιμασία για να υποταχθούμε εμείς στις οικονομικές προσταγές της Γερμανίας. Mm-hmm. Ήταν σαν να γίνεται βομβαρδισμός σε γραμμές του εχθρού, mm-hmm. ώστε να μαλακώσει η αντίστασή του. Mm-hmm. Και είδατε τι έγινε και στην Κύπρο. Mm-hmm. Στην Κύπρο ακολούθησε ένα σχέδιο επίθεσης, το οποίο είναι και πρωτοφανές. Mm-hmm. Δηλαδή μόλις επιχείρησαν οι Κύπροι να αντισταθούν λιγάκι, τους καταπλάκωσαν. Έχετε την εμπειρία, κουβαλάτε σχεδόν την εμπειρία μιας ζωής ενός αιώνα. Πώς είπατε? Έχετε την εμπειρία ενός αιώνα. Ναι, ναι. Αυτή η εικόνα σήμερα της χώρας μπορεί να παραπέμψει σε κάποια άλλη? Έχετε αναλογίες με άλλη εποχή? Κοιτάξτε, έχω ζήσει σε τρεις ας πούμε φασιστικά καθεστώτα στην Ελλάδα, του Μεταξά, των Ναζί και των Ιταλών και του Μουσολίνη, η δεύτερη, και η τρίτη ήταν η Χούντα, βέβαια. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι καταστάσεις έχουν συγγένειες. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα καταργούν την ελευθερία του λόγου, καταργούν την ελευθερία του ατόμου και τα πολιτικά δικαιώματα,
δημιουργείται λογοκρισία και επίσης καταδίωξη αστυνομική αντιφρονούντων. Αυτό το έχουμε δει, δυστυχώς σε τρεις περιστάσεις και μάλιστα η πιο τραγική βέβαια ήταν η κατοχή με αποτέλεσμα τον εμφύλιο. Λοιπόν, δεν νομίζω να πρέπει σήμερα μέσα στη δημοκρατική Ευρώπη να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο ούτε από μακριά. Κανείς δεν θα το θέλει, τουλάχιστον σκεπτόμενος και δημοκρατικός άνθρωπος. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε δραστηριοποιηθεί πάρα πολλές φορές πολιτικά. Έχετε συμμετάσχει και σε εκλογές, θυμάμαι, με το ψηφοδέλτιο των οικολόγων. Βεβαίως. Τώρα, τα μηνύματα, τα ζητήματα που τίθενται, πώς νομίζετε ότι αντιμετωπίζονται? Γιατί είναι πιεστικά, είναι διαφορετικά, δεν είναι μόνο οι οικολογικές προσβολές, είναι πολλές άλλες. Εμείς έχουμε, δυστυχώς, βρισκόμαστε σε πολλά μέτωπα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά μέτωπα. Το ένα είναι το μεταναστευτικό, το οποίο ξέρουμε ότι προωθεί η Τουρκία αγρίως για να μας εξοντώσει. Το έχουν πει άλλωστε πρόεδροι των Τούρκων από πολύ καιρό αυτό. Δεν λέω ότι όλοι προέρχονται από την Τουρκία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος. Το δεύτερο είναι ότι βρισκόμαστε κάτω από οικονομική επίθεση δανειστών που δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή και άλλη φορά χρεοκοπήσαμε, αλλά ποτέ δεν μας επέβαλαν τέτοια σκληρά δρακόντια μέτρα. Και αυτό το θεωρώ εκδικητικό. Θεωρώ ότι οι Γερμανοί μας εκδικούνται για το ρόλο μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θεωρούν ότι τους εμποδίσαμε να νικήσουν στη Ρωσία λόγω της αργοπορίας που δημιούργησε η επίθεση, η αντίστασή μας. Το άλλο θέμα είναι το καθαρά οικονομικό, της λιτότητας. Η θεωρία της λιτότητας πλέον έχει αντικρουστεί από όλες τις πλευρές, ότι δεν είναι αποτελεσματικό, ότι οδηγεί σε φοβερή ανεργία, στην καταράκωση της οικονομίας, την πτώχευση των μεσαίων και μικρομεσαίων στρωμάτων. Αφήστε ότι χρεοκοπεί πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και η ραχοκοκαλιά των οικονομιών, τουλάχιστον του Νότου. Βλέπετε, λοιπόν, έχουμε τρία φοβερά μέτωπα. Την ύφεση στην οικονομική, την άνοδο του φασισμού και τη μετανάστευση. Και σε αυτά δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου η Ευρώπη. Καθόλου. Και ιδίως το μεταναστευτικό έχει κάνει μια απόλυτη... Με τις συμφωνίες του Δουβλίνου, έχετε δίκιο. Να ρωτήσω κάτι, σκοπεύετε να κάνετε κι άλλη επιστολή, δεν ξέρω, προς τον Πρωθυπουργό ή όπου αλλού? Εγώ περιμένω τώρα, διότι επειδή έχει διεθνοποιηθεί το θέμα και έχουν κατατεθεί τρία σχέδια νόμου, τέσσερα μάλιστα τώρα με τους ανεξάρτητους Έλληνες, θέλω να δω πού θα πάει το πράγμα. Πριν ξαναμιλήσω. Δεν χρειάζεται δηλαδή αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βεβαίως. Έχει περάσει σε άλλα χέρια η πρωτοβουλία πλέον και αυτό χαίρομαι, διότι νομίζω ότι έκανα κι εγώ μία συμβολή τουλάχιστον στο ηθικό του κόσμου. Είδε την επιστολή μου σαν κάτι που, σαν ένα ξύπνημα, δηλαδή από εκεί που είμαστε αποσβολωμένοι από όλα αυτά που μας συνέβηκαν, είναι σαν να ξύπνησε ένας και να είπε κάτι. Κύριε Βαλαωρίτη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.